την επομένη της ορκομοσίας του Καραμαλή φτάνει εδώ αντιτορπιλικό για να διαβιβάσει τα συγχαρητήρια του Έτσεβιτ εις τον Πρωθυπουργό κύριο Καραμαλή της Ελλάδας. Ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο αντίλα. Μα την πρώτη, την ίδια ημέρα καλέ που πορκίστηκε αυτό ο Καραμαλής Πρωθυπουργός, την ίδια ημέρα το βράδυ έφτασε το αντιτορπιλικό το τούρκικο, το οποίο το συνεχάρει εκ μέρους του Έτσεβιτ διότι έγινε πρωθυπουργός. Και μετά κάναν το δεύτερο αντίλα. Με τα 14 ημέρες. Στις 14 αυτές ημέρες, παρόλο ότι λέγαμε ότι εμείς οι ελάχιστοι να στείλει βοήθεια εις τους Έλληνες της Κύπρου, αυτός δεν έστειλε ούτε μία ένα φυσίγγιο, λέγοντας ότι τεχνικός ήταν αδύνατο, αλλά σύμφωνα με πάρα πολλούς ειδικούς στρατιωτικούς ήταν πάρα πολύ δυνατό και θα ήταν και αποτελεσματικότερο. Δείτε δε τι έκαμε και ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι για να κοροϊδέψει τους αριστερούς. Τι έκαμε ο Καραμαλής? Ζήτησε από την Τουρκία, από την Ελλάδα να φύγει από το ΝΑΤΟ και διακήρυξε ότι φύγει από το ΝΑΤΟ. Οπότε το χαψαν οι αριστεροί. Το χαψαν οι αριστεροί. Και η συνέπεια ποια ήταν? Μετά δύο χρόνια παρουσιάσαν οι απαιτήσεις των Τούρκων για την υφαλοκρηπίδα, για τα χωρικά ύδατα, για τον αέριο χώρο. Και όταν έφτασε στον Ίκιαή και εφοβάται πλέον ο Καραμαλής, αυτός ο μέγας πατριώτης και δημοκράτης, ότι η Ελλάδα θα χάνε την υφαλοκρηπίδα της, έναν πολύ μεγάλο μέρος, και ότι θα χάνε το Αιγαίο, τότε προσπάθησε να σώσει την κατάσταση μπαίνοντας εις την ΕΟΚ, εντασσόμενος εις την ΕΟΚ. Αλλά όταν στο 1956 επρόκειτο να ιδρυθεί η ΕΟΚ, ο τότε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας της Γερμανίας είχε προσκαλέσει την Ελλάδα να γίνει ιδρυτικό μέλος. Με το δικαίωμα επί 10 χρόνια να έχει τη δυνατότητα να μην αναλαμβάνει υποχρεώσεις τις οποίες θα αναλάμβαναν οι άλλοι, για να μπορέσει να ανορθωθεί και να γίνει και αυτή εξίσου. Και ποιος αρνήθηκε? Ο κύριος Καραμαλής. Αυτό το ξέρει κανείς? Όχι, αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος. Αρνήθηκε, το έγραψε ο Κασιμάτης στο βιβλίο του, ο υπουργός του Καραμαλή, και όταν αυτός πήγε με την ΕΖΕΣ, διότι αυτό ήθελαν οι Αγγλέζοι εκείνη την εποχή. ΕΖΕΣ ήσαν τα κράτη, τα πλούσια της Ευρώπης, τα οποία φτιάξαν τον δεύτερο οργανισμό. Ο ένας οργανισμός ήταν η ΟΚ, ο δεύτερος ήταν η ΕΖΕΣ. Έμεινε έως το 1961 και βέβαια δεν έγινε το τίποτα με τις ΕΖΕΣ, διότι εμείς είμαστε οι ξυπόλοιτοι και τα άλλα ήταν τα πλούσια τα κράτη. Στο 1961 λοιπόν απεφάσισε να αφήσει τις σχέσεις με την ΕΖΕΣ και να πάει στην ΕΟΚ. Και αντί να ζητήσει ένταξη, ζήτησε σύνδεση. Και έτσι η Ελλάδα έμεινε επί 15 χρόνια εκτός των ωφελιών τις οποίες θα είχε ανήτο εις την ΕΟΚ. Αντί λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος εστέρισε την Ελλάδα αυτού του μεγάλου πλεονεκτήματος σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, τον εμφανίζουν και ως πρωταγωνιστή της εισόδου της Ελλάδας στην ΕΟΚ και ως τον άνθρωπο ο οποίος συνέλαβε την ιδέα της ενώσεως των Ευρωπαϊκών κρατών. Σε τέτοιο χάλι βρίσκεται η ενημέρωση του ελληνικού λαού. Πραγματικώς μου κάνει εντύπωση τόσο χοντρά πράγματα ότι δεν τα ξέρει ο ελληνικός λαός, διότι ή δεν τα άκουσε ή τα άκουσε διαστρεβλωμένα. Αλλά προσέξτε να δείτε, γιατί τα πράγματα είναι δραματικά.